Καλημέρα σε όλους. Ονομάζομαι Βασίλειος Γεωργόπουλος, είμαι 26 χρονών και είμαι ηθικός hacker και κλιματολόγος. Οι αντιδράσεις για το κομμάτι περί hacking, συνήθως όταν το λέω σε κάποιον, ποικίλουν. Όταν, για παράδειγμα, για όσους είναι έως 35, έχω να πω το εξής, όπως είπαμε και πριν. Όχι, δεν μπορώ να χακάρω ένα Facebook. Λοιπόν, και δεν μπορώ να το χακάρω επειδή το 370β και το 370γ του ποινικού κώδικα μου τα απαγορεύουν. Και 2 χρόνια φυλακή. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι όταν μου το ζητάνε αυτό, γιατί κατά κόρο μου το ζητάνε όταν ακούνε «Α, hacker», δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι ανήθικο. Αυτό είναι ανήθικο επαγγελματικά, είναι ανήθικο για την προσωπική ηθική, τη δική μου, και θα έπρεπε να είναι και για αυτούς που τον ζητάνε ανήθικο. Επειδή γίνεται στο διαδίκτυο, δεν σημαίνει ότι δεν καταπατούνται τα προσωπικά δικαιώματα και οι ελευθερίες του ατόμου. Το διαδίκτυο, έχουμε μία ζωή, όπως έχουμε και στο φυσικό κόσμο, έχουμε και στο διαδίκτυο. Γι' αυτό το λόγο δεν έμαθα ποτέ, ούτε με ενδιέφερε να μάθω πώς μπορώ να σπάσω ένα λογαριασμό στο Facebook. Λοιπόν, για όσους είναι πάνω των 35 και λίγο πιο απομάκρυνση από την τεχνολογία, το ότι είμαι hacker σημαίνει ότι μπορώ να, να μετατρέψω ένα PDF σε Word και να μεταφέρω επαφές από το ένα κινητό στο άλλο. Και για τη γιαγιά μου, ότι μπορώ να βάλω στη σειρά τα κανάλια στην τηλεόραση. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τι είναι το ηθικό hacking. Ας δούμε τι είναι το hacking. Το hacking είναι σαν το σεξ. Για να είναι νόμιμο και ηθικό, χρειάζεσαι τη συγκατάθεση. Το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου έχει εικόνα του hacker ότι είναι ένας αγοραφοβικός έφηβος, ο οποίος χακάρει από τα υπόγεια των γονιών του κλπ. Το οποίο προφανώς έχει έρθει από το Hollywood. Και πολύ πιθανό να νομίζετε ότι είναι κάπως έτσι. Ή και έτσι. Η πραγματικότητα βέβαια απέχει από αυτό και πολύ πιθανό να είναι έτσι. Ναι, όντως, έτσι. Ή και έτσι. Η Χριστίνα έκλεψε 3 εκατομμύρια ευρώ από αμερικάνικες τράπεζες, όταν ήταν φοιτήτρια στην Αμερική. Το hacking. Το hacking είναι τρόπος σκέψης, είναι τρόπος ζωής, είναι τρόπος στην καθημερινότητά μας. Δεν έχει όμως για εμένα, τουλάχιστον για το πώς το βλέπω εγώ, δεν είναι μόνο στο κομμάτι της πληροφορίας, στην πληροφορική. Το hacking θα μπορούσε να είναι παντού. Γιατί? Γιατί hacking ουσιαστικά σημαίνει να χρησιμοποιήσεις ένα εργαλείο, να έχεις ένα εργαλείο και να βρεις μία μη προκαθορισμένη χρήση για αυτό το εργαλείο. Αλλιώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι το hacking είναι η τέχνη του να βρίσκεις μία μη προκαθορισμένη λύση για κάθε σου πρόβλημα. Το ηθικό hacking, επί της ουσίας, είναι όταν ένας ηθικός hacker, ένας υπεύθυνος ασφάλειας, μηχανικός ασφάλειας, όπως θέλετε πείτε το, έχει έναν στόχο, έχει ένα πληροφοριακό περιβάλλον, το οποίο και επιτίθεται, όπως θα επιτιθόταν ένας ανήθικος, ένας κακόβουλος hacker, και σταματάει, ας πούμε, ένα κλικ πριν το κακό. Δηλαδή, ψάχνει να βρει όλες τις ευπάθειες του πληροφοριακού συστήματος, όχι όμως για να τις εκμεταλλευτεί εν τέλει για προσωπικό του όφελος, αλλά για να τις διορθώσει. Το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κομμάτι των πληροφοριών, στα πληροφοριακά περιβάλλοντα και με την απέλαση που υπάρχει του διαδικτύου των πραγμάτων, όλοι ξέρουμε το IOT, νομίζω όλοι είναι μικρής ηλικία, οπότε όλοι έχουν κάποιο ραδιοφωνάκι το οποίο παίζει μέσω ίντερνετ ή κάποιο ηχείο. Όλα αυτά τα... Σιγά-σιγά το ίντερνετ μπαίνει παντού. Μπαίνει στις ζωές μας. Έχει ήδη μπει με τα κινητά και τους υπολογιστές, αλλά μπαίνει ακόμα παραπάνω. Γίνεται μια απέλαση ουσιαστικά. Αυτές όλες οι συσκευές χρειάζονται να είναι ασφαλείς, γιατί είναι μέσα στις ζωές μας. Και πρόσφατα έγινε
δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, πριν δύο εβδομάδες έγινε μια επίθεση, πραγματοποιήθηκε μια επίθεση από κάποιους hackers, η οποία ήταν DDoS, ήταν επίθεση άρνησης υπηρεσίας και έβγαλε ουσιαστικά offline, ήταν μη προσβάσιμο, ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του διαδικτύου. Φανταστείτε το Twitter και άλλες υπηρεσίες αντίστοιχες μεγάλες, δεν μπορούσες να έχεις πρόσβαση σε αυτές. Αυτό πώς έγινε? Αυτό έγινε επειδή όλες αυτές οι συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούμε είναι λάθος παραμετροποιημένες, είναι μη ασφαλείς και έτσι οι hackers αποκτήσανε πρόσβαση σε αυτές τις συσκευές και καταφέρανε να κάνουν μια μαζική επίθεση σε βασικές υποδομές του διαδικτύου. Αν δεν ασχοληθούμε με την ασφάλεια ως πρωτεύοντα, πρωτεύον πρόβλημά μας στο κομμάτι των πληροφοριακών συστημάτων, το μέλλον μας, και ιδιαίτερα με το Internet of Things, φαντάζει κάπως έτσι. Πάμε όμως να δούμε τι είναι ασφάλεια, τι είναι αυτό που λέω τόση ώρα, τι είναι αυτό το ασφάλεια. Ασφάλεια δεν είναι ένα antivirus, δεν είναι ένα firewall, όπως και το hacking είναι τρόπος σκέψης. Ασφάλεια είναι μια συνεχόμενη διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουλέψουμε σε βάθος χρόνου. Δεν εγκαθιστώ κάτι και τελείως είμαι ασφαλής. Μέσα από την προσωπική μου εμπειρία και στην καθημερινότητά μου ως ηθικός hacker, ως εγκληματολόγος, καλούμε να αντιμετωπίσω τη λερναία ύδρα της ασφάλειας, που είναι ο καθημερινός χρήστης. Και λέω λερναία ύδρα, διότι και μπορώ να ονοματίσω τα κεφάλια με ένα-ένα, με βαρύγδουπες λέξεις, όπως τεχνοφοβία, ημιμάθεια κλπ. Αλλά δεν θα το κάνω, σίγουρα θα τα αντιμετωπίσετε σύντομα κι εσείς. Η δικαιολογία του χρήστη είναι συνήθως σε μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά το έχω αντιμετωπίσει και σε μικρότερες, το φοβάμαι μην το χαλάσω. Αλλά σκεφτείτε να το έλεγε ακριβώς το ίδιο ο πρώτος άνθρωπος που κοίταξε το δέντρο και σκέφτηκε τον τροχό. Έτσι. Και στο κάτω-κάτω οι τεχνικοί κλέφτες θα γίνουν. Λοιπόν, ένα πληροφοριακό σύστημα είναι όσο αδύναμος είναι και ο πιο αδύναμος κρίκος του. Σύμφωνα με την εμπειρία μου, έχω δει ότι ο πιο αδύναμος κρίκος είναι ουσιαστικά ο ίδιος ο άνθρωπος, ο ανθρώπινος νους. Μπορείς να έχεις μια εταιρεία, ένα πληροφοριακό περιβάλλον, το οποίο να έχεις εγκαταστήσει τα πιο ακριβά firewall, να έχεις εγκαταστήσει τα καλύτερα antivirus, τα πιο ακριβά, τα πιο εξελιγμένα, να είναι παραμετροποιημένα από τους καλύτερους μηχανικούς ασφάλειας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είσαι ασφαλής. Οι μεγαλύτερες επιθέσεις hacking έχουν γίνει με την εκμετάλλευση των ευπαθειών του ανθρώπινου μυαλού, όπως είπα και πριν, του ανθρώπινου νου. Και όχι με την εκμετάλλευση των ευπαθειών των πληροφοριακών συστημάτων. Η έλλειψη της κριτικής σκέψης από τους χρήστες, σε συνοθήλευμα με την τεχνοφοβία που τους διακατέχει, μπορεί να ανοίξει μια πόρτα, μια πολύ πιο μεγαλύτερη πόρτα στην προσωπική ζωή κάποιου ή στο εταιρικό περιβάλλον κάποιου, πολύ πιο γρήγορα και εύκολα, από ότι μια επίθεση εκμετάλλευσης ευπαθειών στο πληροφοριακό σύστημα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό μπορεί να το έχετε ακούσει, με αλίευση πληροφοριών από το διαδίκτυο για τα ενδιαφέροντα ουσιαστικά κάποιου θύματος από τον επιτιθέμενο, του στέλνει ένα email, το οποίο έχει ένα κακόβουλο κώδικα μέσα και επειδή είναι εντός των ενδιαφερόντων του, κάνει κλικ και εγκαταστείται αυτό το κακόβουλο λογισμικό και μετά ο επιτιθέμενος έχει απομακρυσμένη πρόσβαση. Αυτό τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι ο μέσος άνθρωπος αποποιείται από οποιαδήποτε προσπάθεια να μάθει, να καταλάβει, να κατανοήσει αυτό το ρημάδι, το κομπιούτερ. Και έχω αρκετά παραδείγματα. Για παράδειγμα, θα σας πω ότι έρχεται ένα email από την εταιρεία Απάτη ΑΕ. Έτσι. Το οποίο έχει και επισυναπτώμενο τιμολόγιο.docx. Αυτή η Απάτη ΑΕ δεν είναι προμηθευτής της εταιρείας. Οπότε γιατί να το ανοίξει αυτό το τιμολόγιο?
Θα σας πω μια αληθινή ιστορία με ένα πελάτη, ο οποίος με κάλεσε να κάνω μια έρευνα για κάποιους, ο οποίος τέλος πάντων είχαν προσπαθήσει να το αποσπάσουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Κάνοντας την έρευνά μου, πηγαίνω στη γραμματέα του και βλέπω ότι στο φάκελο spam ήταν μηδέν. Δηλαδή είχε όλα ανοιχτά, δεν είχε κάτι μη διαβασμένο. Και τη ρωτάω γιατί. Και μου λέει, α, μπορεί να ήταν κάτι. Θα έπρεπε. Ναι, αλλά αν ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να το ανοίξει και δεν το έχει ανοίξει, θα σε πάρουν τηλέφωνο αν είναι προμηθευτής. Τη λέω, ανοίγεις και τα επισυναπτώμενα. Μου λέει, βεβαίως. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η σκέψη είναι μια ελπίδα φρούδα ρομαντικών σαν και εμένα. Σκέψη. Λοιπόν, καθώς έφτιαχνα αυτή την παρουσίαση, δυσκολεύτηκα και ήθελα να δω πού θα κολλήσει η βαρύτητα της σκέψης. Προφανώς, στην πρώτη και όλα σελίδα ήταν ξεκάθαρο δηλαδή, πώς μπορεί να πούμε για τη βαρύτητα της σκέψης στο κομμάτι του πληροφοριακών συστημάτων κλπ. Η βαρύτητα της σκέψης. Για να υπάρξει βαρύτητα, πρέπει να υπάρξει και σκέψη. Ή τουλάχιστον ένα μήλο. Λοιπόν. Η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πολλά πολλά περισσότερα πράγματα πολύ πιο γρήγορα. Και αυτό έχει ένα όφελος, το οποίο και να έχουμε και πρόσβαση προφανώς σε πολλά παραπάνω πράγματα. Και αντί να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το όφελος για εμάς, για να αναπτύξουμε το πνεύμα μας, έτσι, για να μορφώσουμε τους εαυτούς μας, να τους ψυχαγωγήσουμε, αντιθέτως τους διασκεδάζουμε με ανούσιο, πολύτιμο για μας όμως χρόνο, βλέποντας βιντεάκια, βλέποντας εικόνες, κάνοντας κλικ σε ανούσια εν τέλει άρθρα που έχουν βαρύκδουπους τίτλους όπως σοκ, τρομερό κλπ. Και όλοι αυτοί οι τίτλοι δρούν σαν καμπανάκι και εμείς σαν καλά εκπαιδευμένα σκυλιά του Παυλόφ κλικάρουμε ασταμάτητα. Ο γρήγορος τρόπος ζωής και η νοοτροπία του ετοιματζίδικου από το σώμα, από την πείνα, που υπάρχει μια έλλειψη πνευματικής πείνας, το οποίο μάλλον προέρχεται από την κοινωνικο-οικονομική κρίση την οποία μας μαστίζει. Η κοινωνία οδεύει στο να καταναλώνει έτοιμα γεύματα χωρίς κρίση, σκέψη και προσπάθεια, είτε πνευματικά είτε σωματικά. Για παράδειγμα, όλοι ξέρουμε το μικρό Γιαννάκη που δεν μάζεψε 5.000 like για να γίνει καλά. Έτσι. Το οποίο βλέπετε να γίνεται share. Όλοι ξέρετε ότι η συγκεκριμένη σελίδα ανεβάζει άρθρα τα οποία είναι ειρωνικά. Και όμως το κάνουν share. Και μετά από μια-δυο μέρες ο ίδιος κάνει και αυτό share. Πόση σκέψη χρειάζεται να καταλάβεις ότι αυτό που κάνεις δεν βοηθάει. Κάποτε λέγαμε για την τηλεόραση, αυτή που πριν λίγο συντόνισα τα κανάλια, ότι προσπαθεί να ελέγξει τον τρόπο σκέψης. Τώρα με το ίντερνετ έχουμε αφαιθεί στην παντελή έλλειψή της. Αυτό που με συγκλονίζει, αυτό που με τρομάζει περισσότερο απ' όλα, δεν είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος για τη γνώση ή για τη διαβίου μάθηση που είπα πριν λίγο, ούτε η τεχνοφοβία που αυτό συνεπάγει. Αυτό που με συγκλονίζει και με τρομάζει είναι η έλλειψη ηθικών κριτηρίων στις επιλογές μας. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Και δεν μιλάω για πουριτανικές απόψεις περί αμοραλισμού, αλλά μιλάω για βασικές κοινωνικές ηθικές αξίες που χρειάζεται η κοινωνία για να μπορέσει να επιβιώσει και να εξελιχθεί. Εκ του ηθικού hacker ορμόμενος, όταν λέω, το σας το είπα και στην αρχή, ηθικός hacker κλπ, όλοι ξεχνάνε το ηθικός. Το προσπερνάνε, δεν τους ενδιαφέρει καν. Το σβήνουνε. Αναρωτιέμαι, σταματάς στον δρόμο και λες, σε έναν αστυνομικό τον σταματάς και του λες, σκοτώνεις αυτό να δω κάτι. Λιγάκι να δω κάτι. Όχι. Και αναρωτιέμαι, ξεχνάμε το ηθικό γενικότερα, σαν κοινωνία. Και θα μου πείτε τι είναι ηθικό. Έτσι. Για μένα, εντάξει, μπορεί να το συζητάμε ώρες, τρία TEDx, το τι είναι ηθικό, αλλά για μένα έχει δύο βασικές αρχές. Η πρώτη αρχή
είναι το να, μην, να σέβεσαι τα ανθρώπινα δικαιώματα του άλλου και δεύτερον να μην κάνεις ποτέ, μα ποτέ, αυτό που δεν θες να κάνεις σε εσένα, στην κόρη σου ή στο γιο σου. Ζούμε σε μια κοινωνία ευάλωτη, διαδικτυακά, ηθικά και πνευματικά. Έτσι, χρειαζόμαστε πρώτον ανθρώπους ηθικούς, πάνω στους οποίους θα γίνουν, οι οποίοι θα γίνουν οι πυλώνες, στους οποίους θα χτίσουμε αυτή τη νέα κοινωνία που χρειαζόμαστε. Και δεύτερον, χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται μη συμβατικά. Χρειαζόμαστε hackers σε όλους τους τομείς, για να βρούνε τον τρόπο με τον οποίο θα χτιστεί αυτή η νέα κοινωνία. Γιατί στο κάτω-κάτω ποιος δεν χρειάζεται ένα hacker. Ευχαριστώ πολύ.